Περίπου 30.000 καταναλωτές μέχρι το 2026 στη Δυτική Ελλάδα θα συνδεθούν με το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την ηγεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εισάγοντας την διοικητική οντότητα σε μια νέα εποχή με την παράλληλη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων. Αυτό δήλωσε στην κάμερα ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την αυτοψία που διενήργησε στις εργασίες κατασκευής του δικτύου διανομής στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Μία ακόμα σημαντική μέρα για την Πάτρα είναι σήμερα, το μεγάλο έργο που θα αλλάξει σελίδα στον ενεργειακό τομέα σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και βρίσκεται στο δεύτερο του βήμα. Ποιο είναι το δεύτερο βήμα? Μπαίνουμε πλέον στον αστικό ιστό. Έχει γίνει ήδη μια μεγάλη πορεία του έργου στη βιομηχανική περιοχή, όπου έχει ολοκληρωθεί το εσωτερικό, η εσωτερική σύνθεση. Ήδη έχουν παραγγελθεί οι δεξαμενές του αερίου και είναι καθοδόν για τοποθέτηση, ίσως και τις επόμενες μέρες τοποθετηθούν στη βιομηχανική περιοχή. Έχει ήδη ξεκινήσει η έλευση του αγωγού από την βιομηχανική περιοχή προς την πόλη της Πάτρας. Βρίσκεται περίπου, νομίζω, στο ίσωμα, αν δεν θυμάμαι καλά, νομίζω βρίσκεται στο ίσωμα και έρχεται καθοδόν. Έχουν καλυφθεί περίπου τα 7 από τα 20 χιλιόμετρα, δουλεύονται τα υπόλοιπα 13, ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η διαδικασία του εσωτερικού δικτύου της πόλης, αυτού δηλαδή το δικτύο των 100 χιλιόμετρων, που θα δώσει τη δυνατότητα σε πρώτη φάση σε 5.000 χρήστες να έχουν χρήση του φυσικού αερίου, οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς, και μέχρι το 2026 οι χρήστες αυτές, αχρήστες αυτοί, θα φτάσουν στις 30.000. Είναι μια μεγάλη επιτυχία στην διεκδίκηση, στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου που για πάρα πολλά χρόνια φάνταζε κάτι ονειρικό, φάνταζε κάτι το οποίο δεν πιστεύαμε ότι θα δούμε πράξη. Η κατασκευή του δικτύου είναι ένα έργο σημαντικό που σπάει την ενεργειακή απομόνωση της Δυτικής Ελλάδας και δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των οικοκυριών. Τα δίκτυα που δημιουργούνται βάζουν τη Δυτική Ελλάδα στον επενδυτικό χάρτη και ταυτόχρονα αποτελούν τις βασικές υποδομές για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη.